Σε δύο επίπεδα, όπως και των αιρετών της αυτοδιοίκησης, κινείται η προσέγγιση των κυβερνητικών βουλευτών της περιοχής σχετικά με τις εξελίξεις στο προσφυγικό μεταναστευτικό. Για το ενδεχόμενο να περιληφθεί η Ήπειρος ή τα Ιωάννινα, ειδικότερα στο σχεδιασμό για νέες δομές φιλοξενίας. Όπως είχε την ευκαιρία να διαπιστώσει και ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Νότης Μηταράκης την Παρασκευή, όπου μετήχε σε σύσκεψη στην Πέδη Πύρου, διάθεση συνένεσης υπάρχει και έχει επιδειχθεί από το 2016, αρκεί όμως να μην υπάρχουν μονομερείς αποφάσεις χωρίς προηγούμενη ενημέρωση των τοπικών κοινωνιών. Στο ίδιο πλαίσιο κινούνται και οι τοποθετήσεις των κυβερνητικών βουλευτών Σταύρου Καλογιάννη και Μαρίας Κεφάλα αντίστοιχα, που τόνισαν ότι προφανώς υπάρχει ωριμότητα στο μέγιστο δυνατό επίπεδο στην τοπική κοινωνία, όμως θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη όλες οι παράμετροι. Ο Υπουργός ήρθε στα Γιάννα, συναντηθήκαμε όπως γνωρίζετε και εγώ προσωπικά του έθεσα τα δεδομένα στον ομό Ιωαννίνων κυρίως και γενικότερα στην Ήπειρο. Νομίζω ήταν μια επίσκεψη από την οποία ο Υπουργός ήθελε περισσότερο να ενημερωθεί από τους τοπικούς φορείς για την κατάσταση την οποία επικρατεί. Προφανώς το Υπουργείο έχει εικόνα της συνολικής κατάστασης. Νομίζω ότι σε αυτή τη φάση ήταν καθαρά ενημερωτική επίσκεψη και όχι επίσκεψη ανακοίνωσης περαιτέρω βημάτων από πλευράς Υπουργείου. Η αναζήτηση πάντως συνένεσης σε μια περιοχή, σε μια περιφέρεια που έχει δείξει τη συνένεση της τα τελευταία χρόνια, μάλλον ναι. είναι εκ των όν ουκάνευ, δηλαδή έτσι κι αλλιώς υπάρχει η συνένεση. Υπάρχει, έχουμε δείξει ως Γιαννιώτες και γενικότερα ως Ηπειρώτες πολύ καλά δείγματα σε αυτή την κατεύθυνση. Εφόσον υπάρχουν νεότερες εξελίξεις, εδώ είμαστε να τις ζούμε, να τις συζητήσουμε. Κοιτάξτε, το προσφυγικό παύλα μεταναστευτικό είναι ένα πολύ μεγάλο ζήτημα. Είναι ένα θέμα που μας απασχολεί πολλά χρόνια και θα συνεχίσει και στο μέλλον. Δεν είναι κάτι που θα τελειώσει σε λίγους μήνες. Ο κύριος Μηταράκης επισκέφτηκε την περιοχή μας, συναντήθηκε με τους δημάρχους της περιοχής. Η αλήθεια είναι ότι χρειάζεται συνένεση, χρειάζεται η τοπική αυτοδιοίκηση να είναι σύμμαχος σε αυτό το ζήτημα. Είναι ένα θέμα το οποίο δεν μπορεί η πολιτεία και η κυβέρνηση από μόνη της να αντιμετωπίσει. Οι τοπικοί φορείς αλλά και οι τοπικές κοινωνίες πρέπει να είναι σύμμαχοι και να μοιραστούν τις δυσκολίες. Νομίζω προς αυτή την κατεύθυνση ήταν και η επίσκεψη του Υπουργού στην πόλη μας. Ήρθε, άκουσε τους δημάρχους, άκουσε τι γίνεται στην περιοχή. Αναλύθηκε νομίζω σε βάθος το πόσοι πρόσφυγες είναι, δόθηκαν στοιχεία, πόσους αντέχουν τα Γιάννα, πόσοι μπορούν να έρθουν ακόμη ή πόσοι δεν μπορούν να έρθουν και σε ποιες περιοχές.